Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος απαλωτριώσεων στο πλαίσιο του έργου χάραξης του δρόμου Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος Μεθόνη και συγκεκριμένα στο κομμάτι Μεσίνη Ριζόμυλος. Έχει αρχίσει, υλοποιείται. Έχει γίνει παρέμβαση σε δημόσιο χώρο που είναι πιο εύκολα. Η ενημέρωση που είχα μετά από επαφές με το Υπουργείο αλλά και με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα προχωρήσει το πρώτο τμήμα των απαλωτριώσεων, το νούμερο 2, η οικία νούμερο 2, που αφορά το Μεσίνη Ριζόμυλος. Έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει την προσωρινή τιμή μονάδας. Όταν θα γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών, τότε θα δοθεί η έναρξη από το Υπουργείο στην εταιρεία να μπει και σε αυτό το κομμάτι Μεσίνη Ριζόμυλος. Από ό,τι φαίνεται, σύντομα ο δρόμος αυτός θα προχωρήσει και το υπόλοιπο κομμάτι που μας αφορά εμάς και όλος ο δρόμος μας αφορά. Πέστε μου από τα 11 σημεία αν έχει γίνει κάτι και πώς σκεπτόσαστε να ενημερώνουμε τον κόσμο από εδώ και πέρα που θα αρχίσει ο δρόμος. Ως σύνθετη χαρακτήρισε τη μελέτη για το έργο παράκαμψης της ανάληψης ο Δήμαρχος Μεσίνης, αναφερόμενος στις κάθετες προσβάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη, αλλά και στα όσα έχει διεκδικήσει ο Δήμος. Έχουμε βάλει προτεραιότητα και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διασυνδεθεί ο δρόμος Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος Μεθόνη με δρόμους κατάλληλους προς το παραλιακό μέτωπο. Έχουμε επιλέξει τον υφιστάμενο δρόμο Τσιμπούκας. Είναι πιο εύκολη μελέτη και πιο εύκολο το έργο. Θα έχει απαλωτριώσεις όμως. Θα μιλήσουμε με τον κόσμο και θα καταλάβει. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στο εύκολο που είναι βελτίωση της υφιστάμενης, γιατί θέλουμε να το διαπλατείνουμε, να έχει πεζοδρόμιο, φωτισμό, ποδηλατόδρομο, όλα αυτά να γίνει ένας σύγχρονος δρόμος, περιπατητικός, με ασφάλεια, που θα δώσει άλλη ανάπτυξη στην παραλία της Μπούκας, μαζί με την πολεοδόμηση Β' Κατοικίας που κάνουμε, το πολύ μεγάλο έργο. Η μελέτη το έχω ψάξει, έχω δύσκολο πολύ. Το καταλαβαίνετε ότι δεν είδα φως από εκεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πολεοδόμηση της Β' Κατοικίας που θα συμβάλλει στην οργάνωση της περιοχής αλλά και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης. Ήδη έχουμε στείλει για έγκριση τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Πολύ σημαντικό. Όταν θα πάρουμε την έγκριση αυτή τη μελέτη, θα προχωρήσουμε εδώ, θα γίνει και παρουσίαση του σχεδίου της πολεοδόμησης στη Β' Κατοικία. Θα γίνει και ενημέρωση και στην αντιπολίτευση αλλά και στους ιδιοκτήτες γης στη συγκεκριμένη περιοχή μέσα από το κτηματολογικό κατάλογο, τον οποίο τον καταρτίζει ο ανάδοχος μελετής, είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους. Όλα αυτά είναι σύνθετα και δεν θέλουμε να αφήσουμε χρόνο να περάσει. Πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα εκτοξεύσει την περιοχή αναπτυξιακά. Η γη εκεί πέρα θα πάρει άλλη αξία, θα υπάρχει μια αξιοποίηση στο τουριστικό τομέα εννοείται. Και θεωρώ ότι πρέπει να τρέξουμε αυτά, δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε μέρα.